Ήταν πιο μεγάλη. Όταν πρέπει να είχα, γιατί σε αυτό το σχολείο πήγα και εγώ, όταν αποφύτησα, μεγάλωσε ο άμπλος χώρος, έδωσε αυτός από την αυλή του, τότε και έγινε και ο άμπλος χώρος του σχολείου. Δηλαδή η αυλή πήγαινε πολύ κοντά στο κτίριο. Ο τεχνίτες του Βοΐου, θυμηθέντε. Ποιο έτος είπατε κύριε Θωμά? Το 25. Το 25. Άλλωστε σε αυτό το στήλ έγινε και αυτά περίπου ύστερα. Του Χατζέρα από πιο κάτω. Περίπου και αυτά τότε. Και κάτι κάνει και ένα βέβαια. Εδώ τώρα έχουμε και ένα ιστορικό. Υπήρχε το 30, στην εποχή των Λιστάρχων, ήταν ένας σεφκέτης, ονόματι Λιστάρχος, στην περιοχή, Φόβος και ο Τρόμος. Και ήθελαν να απαγάγουν ή να σκοτώσουν τον πατέρα του γιατρού, που ήταν γιατρός και αυτός. Λοιπόν, κοιμόταν σε αυτό το δωμάτιο, το παράθυρο όμως που έβλεπε ήταν το άλλο που είναι κλειστό τώρα, από εκεί την πλευρά. Και με τη γυναίκα του είχαν βάλει ώρα ύπνου. Θα κοιμάσαι εσύ τώρα, εγώ θα είμαι ξυπνητός, αργότερα θα κοιμηθώ εγώ, θα ξυπνήσεις εσύ. Και πράγματι, κάποια στιγμή που ήταν η γυναίκα του ξύπνια, άκουσε θόρυβο. Άκουσε θόρυβο και ο γιατρός, ο Μακαρίτης, ο Γιάννης, ο Ζάχος, πήρε το όπλο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Όρθιος αυτός εκεί, χαλασμός κυρίου, όπως λένε οι παλιοί εδώ τώρα, χαλασμός κυρίου, το 32 γίνεται αυτό το πράγμα. Το πρόλαβε εσύ όταν χτίζονταν, ίσως? Όχι, όχι. Όχι. Εγώ είμαι του 34 γεννημένος. Δεν ξέρεις πως και ο δήμαρχός μας, ο εξαίρετος, που ήταν και μαθητής μου. Έλα, αγαπημένος μου, θα χρειάζω αυτό το σχολείο.